Ο Βραζιλιάνος θα κάνει το πλασταριστό σουτ. Πω, 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 ωραίο γκολ. Φοβερό γκολ από τον Τζοβάνι. Στο πρόσωπο του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Είδατε πως πέρασε ο Τζοβάνι την μπάλα πάνω από τον Κόβιτς. Τον είδε εκτός εστίας και πλασάρει στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα για το 4-0. Το Λουσιάνο ετοιμάζεται να εκτελέσει γρήγορα με τον Οφορίκου. Λουσιάνο και πάλι για τα πλάγια. Το γέμισμα του Λουσιάνο στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά τον γκόλ για τον Ολυμπιακό και είναι ο Τζοβάνι. Στο 52 ο Ολυμπιακός έπαιξε γρήγορα αυτό το φάουλ. Δεν χαρίζεται, σηκώνεται στον αέρα. Νικάει κατά κράτος τον Έμπιγκε. Εδώ. Φάουλ που εκτελείται για τον Τζοβάνι. Κατεβάζει απέναντι από τον Φερούζεμ. Θέλει να μπει και μπαίνει στην περιοχή. Ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό. Ένα παλικαρίσκο γκολ από τον Τζοβάνι Σίλβα. Τζοβάνι που πήρε αυτή την μπάλα από το φάουλ και το Φερούζεμ στην πλάτη τον απέφυγε. Γύρισε πρόσωπο στον Αθματζίδη. Έκανε το σουτ και φέρνει το παιχνίδι στα ίσια για τον Ολυμπιακό στο 19. Μενιάδης που κάνει την κάθετη πολύ έξυπνη παλιά για τον Τζοβάνι. Φάτσα σαν ακόμη γκολ και θα το πραγματοποιήσει. Το 1-4 από το πλασέ σαν σε προπόνηση. Του Βραζιλιάνου, την εξαιρετική κάθετη παλιά του Νινιάδη, τρυπάει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Και εδώ πια τι να κάνει ο Νικοπολίδης, κοιτάξτε πώς τσιμπάει την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Η ψυχραιμία στην εκτέλεση σε τέτοιες στιγμές δείχνει και την κλάση του παίκτη. Δείτε εδώ. Καταπληκτικό γκολ από τον Τζοβάνι και σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση του Νινιάδη, αλλά και σε ό,τι βλέπουμε εδώ, στο εκπληκτικό του δηλαδή πλασέ. Στούλας με τον Νινιάδη, ανοίγμα του στο Τζοβάνι. Που πάει να βάλει εκπληκτικό γκολ. Απίστευτο γκολ από τον Τζοβάνι, από τα γκολ που βλέπουμε σπανιότατα στα ελληνικά γήπεδα. Και όχι μόνο στα ελληνικά. Ένα γκολ με τη μεγάλη σφραγίδα του Βραζιλιάνου Άσου, που νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό, όχι μόνο για τον τρόπο που το πετυχαίνει, αλλά και γιατί αποτέλεσε και είναι πεντακάθαρο αυτό και στο τηλεοπτικό πλάνο. Επιλογή του Τζοβάνι που είδε το Ράιν και έξω και πέτυχε ένα απίστευτο γκολ. Κοιτάξτε εδώ από πόσο μακριά ο Βραζιλιάνος κοιτάζει. Ζυγίζει το σουτ, σήκωσε το κεφάλι, το είδατε και από εδώ στέλνει την μπάλα με καταπληκτική τροχιά στα δίχτυα του Ράιν και που μένει εμβρόντιτος και την παρακολουθεί να πάβεται στα δίχτυα του. Δείτε εδώ, τρομερό γκολ. Επιτρέψτε μου να πω ότι ίσως αξίζει και για το βραβείο του γκολ της χρονιάς στις δύο διοργάνωσεις, πρωτάθλημα και κύπελλο. Ελεύθερος Τζοβάνι, ίσως τελευταία φάση του αγώνα. Το Τζοβάνι να περνάει, πάντα Τζοβάνι, εκπληκτικό γκολ. Ο Βραζιλιάνος φραγίζει την πρόκληση του Ολυμπιακού στο τελικό. Κάνει το 5-4 στα τελευταία δευτερόλεπτα και αποθεώνεται από τον κόσμο. Ο Αναστασιάδης συγχαίρει τον Τζοβάνι και τον αγκαλιάζει. Εκπληκτική σκηνή. Τζοβάνι, Τζοβάνι, περιμένει ο Αλεξανδρίου. Τζοβάνι φεύγει μόνος του. Τζοβάνι τώρα μέσα στην μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού και είναι γκολ! 1-0 με τον Τζοβάνι. Ανοίγει το σκορ εδώ ο Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ 1-0 και πάλι μια ακόμα επανάληψη της φάσης και το έξοχο γκολ από τον Τζοβάνι. Καρεμπέ. Μια βαθιά παλιά για τον Τζοβάνι. Ξεφεύγει ο Τζοβάνι, το σούτ με το αριστερό και το 3-0. Στο 59 το κοντρόλ με το στήθος, άψογο, από τον Τζοβάνι και το σούτ στον ουρανό της εστίας του Τόλιου. Τζοβάνι. Βραζιλιάνος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και τώρα βγαίνει απέναντι στον El Saguet. Κάνει και το σουτ, φανταστικό γκολ από τον Τζοβάνι στο 82. Από την προσπάθεια του Τζοβάνι που έφυγε πίσω από τη μεσαία γραμμή. Πέρασε 2-3 αντιπάλους του, όλοι είδαν την πλάτη του και στο τέλος με ένα καταπληκτικό πλασέ ανήκησε και τον El Saguet για να πετύχει το 4-2. Και πάλι όρθιος Μπαλιά αμέσως για τον Τζοβάνι, ο οποίος περνάει. Μεγάλη ευκαιρία για το 0-1. Ο Βραζιλιάνος αδειάζει τον Αβάρη και το 0-1 για τον Ολυμπιακό είναι γεγονός. Τουσέ ήταν τελικά. Τζοβάνι, ωραία προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Ο Βραζιλιάνος, γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Τζοβάνι. Ρεσιτάλ, βραζιλιάνικο γκολ. Κοιτάξτε εδώ πώς πανηγυρίζει ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Το 10ο γκολ. Μαυρογεννίδης πάτησε έξοχα για τον Τζοβάνι και είναι μόνος του από δεξιά. Ο Τζοβάνι θέλει να περάσει κάθετα για τον Καφέ και τον Καστίγιο. Κερδίζει τις κόντρες ο Βραζιλιάνος. Θα μπει μόνος του πλασέ. 3-0 προσωπικό γκολ από τον Τζοβάνι στο 17. Ξανά εδώ το γκολ και όσο το βλέπουμε να δώσουμε το λόγο στον Λουκά Θεοφανόπουλο. Ήδη έχει σηκώσει παίκτες για αλλαγή ο Γεωργιάδης. Για τον Τζοβάνι ο Βραζιλιάνος σε μια ακόμη προσπή στο σουτ με το δεξί. 3-0 ο Ολυμπιακός. Με τον Βραζιλιάνο τον Τζοβάνι. Λιάνος Στολτίδης για τον Τζοβάνι.
Η Χιρίνα πλασάρει τον Σιντιμπέ. Θεαματικό το γκολ από τον Ζιοβάνι που είδε τον Μαχαμαντού Σιντιμπέ έξω από την εστία του και τον ύπνωσε, θα έλεγα, την επίτευξη αυτού του τέρματος. Δείτε και πάλι πως θα κρεμάσει, όπως λέμε, τον Σιντιμπέ και αφού η μπάλα είναι ακόμη επανάληψη αυτού του θεαματικού γκολ από πλευράς των, του Βραζιλιάνου, των Ερυθρόλευκων, που αυξάνουν την διαφορά. Η κίνηση του Ντούσαν Μπάγεβιτς